Έχουμε τον κύριο Σάκη μας, τον Καραβίδα, τον κύριο Σάκη Καραβίδα, και μας έχει αποκαλυπτικά στοιχεία. Κύριε Σάκη, τι έχετε, τι αποκαλυπτικά στοιχεία? Εδώ είναι ένα έγγραφο 31 Δεκάτου 1969. 31 Δεκάτου, ναι, του 69. Πριν πόσα χρόνια? 65, 56 χρόνια. 56 χρόνια, κύριε Σάκη μας. Ναι. Πριν 56 χρόνια. Αυτά είναι αποκαλυπτήρια. Λοιπόν, αυτά είναι αριθμός πρωτοκόλου. Αυτό με τόσο είναι ο γενικό, ο Διακογιάννης. Ο Γιάννης, Διακογιάννης, χωρεμένος. Και τότε έρχεσαι να γράφω στις εφημερίδες και αυτό είναι... Χάλασε, αλλά... Για να δούμε τι γράφει, τι γράφει. Ο Αθανάσιος Καραβίδας, ο γνωστός αθλητικογράφος και επώνυμος αθλητικογράφος, γράφει, φίλος του Ιωάννη, του... πώς τον είπαμε? Του Πακογιάννη, όχι. Γιάκο Γιάννη. Το, ναι, έτσι γράφει. Ναι, φίλος, είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο κύριος Καραβίδας. Είναι ο καλύτερος αθλητικογράφος, λέει, του νομού Πιερίας και όχι μόνο, της Ελλάδας γράφει και γενικά των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Είναι ο καλύτερος αθλητικογράφος. Και μια απόφαση, γενική γραμματεία αθλητισμού, μια απόφαση λέει, αποφασίζουμε. Και διατάζουμε. Τη διαβάζεις, μπορεί να δεις. Ναι. Η χρησιμοποίηση του τάδε και η χρησιμοποίηση από 16 το 1969 του δημοσιογράφου Αθανασίου Καραβίδα ως ανταποκριτού στην περιοχή της Κατερίνης για τον αυτόν ως ανωτέρω λόγο. Ναι, τον άτομο. Μπορώ εγώ εδώ πέρα να πάω να δω αυτό? Επώνυμο, βέβαια. Στη Γενική Γραμματεία. Στη Γενική Γραμματεία, βέβαια. Μπορείτε, κύριε Καραβίδα, Θανάση, Σάκη Καραβίδα. Εσείς έχετε και κάτι που δεν μας το αποκαλύψατε. Τρέχατε ξυπόλυτος σε έναν αγώνα. Έτσι δεν είναι? Ξυπόλυτος σε αγώνα δρόμου στο πάρκο ήταν αυτό, ε. Ξυπόλυτος, δεν υπήρχαν παπούτσια τότε, γιατί ξυπόλυτος? Είσαι ένα αραβόνα. Όχι, είναι κάτι στην παραλία. Έπινες τώρα, τότε έμαθα ότι έπινες. Λίγο παραπάνω. Εδώ είναι οικονομίκος, εδώ. Κανα δυο μπουκάλια παραπάνω. Οικονομίκος. Αυτός που είχε τα γλυκά, αυτός είναι. Ζει αυτός τώρα. Πέθανε. Τα γλυκά, είχε ωραία πουτίνκα. Και ωραία κρέμα έκανε. Από το 1959 είναι αυτό το γραφείο. Το 1959, πριν 66 χρόνια. Πω από, κύριε Καραβίδα, ευχαριστούμε για τα νέα.